ανέκδοτο εκεί, πότε θα έχει μετρό η πόλη σας. Καλημέρα σας. Αυτό είναι η παθογένεια. Καλημέρα και σε εσάς. Είναι επικεφαλής στο Αττικό Μετρό. Αυτή είναι η μεγάλη παθογένεια. Κανείς μας δεν μπορεί να πιστέψει ότι το έργο ξαναεπανεκκινήθηκε, βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει και ημερομηνία ολοκλήρωσης. Μοιάζει πολύ καλό για να το πιστέψουμε, κύριε Μιλόπουλε. Βέβαια, κύριε Γιαννούλη, το πιστεύουν όλοι οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι περνούν από τα εργοτάξια και βλέπουν ότι πράγματι το έργο όχι απλώς έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο, αλλά προχωρεί σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Να βλέπουμε υπάρχουν και την εικόνα από στη Θεσσαλονίκη περί τα 18 εργοτάξια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τα έργα πολιτικού μηχανικού έχουν ολοκληρωθεί ήδη σε βαθμό 60%. Υπάρχει ο Μετροπόντικας που βλέπετε εδώ, τα TBM δηλαδή. Να θυμίσω ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε δίδυμες σύραγγες, δεν έχουμε μία ενιαία μεγάλη σύραγγα μέσα στην οποία υπάρχουν οι δύο γραμμές κατεύθυνσης, όπως το έργο της Αθήνας. Υπάρχουν λοιπόν δύο δίδυμες σύραγγες, οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει η διάνοιξή τους. Η μία έχει προχωρήσει 550 μέτρα κάτω από τη γη και η άλλη, η οποία ξεκίνησε με απόσταση ασφαλείας για τους γνωστούς λόγους ευστάθειας των παρακείμενων κατασκευών, έχει προχωρήσει ήδη 55 μέτρα κάτω από τη γη. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα έργο το οποίο ξαναξεκίνησε στην πραγματικότητα από τον Μάρτιο και, πότε θα και μετά. Τελειώσει, κύριε Μιλόπουλε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας. Σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα πολιτικού μηχανικού στο μεγαλύτερο μέρος των εργοταξίων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έχουν μειωθεί κατά πολύ οι καταλήψεις. Αυτό δηλαδή το οποίο ενοχλεί τους Θεσσαλονικείς, οι λαμαρίνες που τις λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι, οι οποίες καταλαμβάνουν δρόμους, καταλαμβάνουν χώρους μπροστά από τα καταστήματα, σε ένα χρόνο από σήμερα θα περιοριστούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεύτερο σταθμός είναι το πρώτο εξάμηνο του 2020, οπότε προβλέπεται να τρέξει το μετρό στην βασική γραμμή, δηλαδή από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία και το αμαξοστάσιο. Άρα το πρώτο εισιτήριο κόβεται. Το πρώτο εισιτήριο κόβεται το πρώτο εξάμηνο του 2020, αφού περάσει ένα χρονικό διάστημα 1,5 έτους, όπου θα γίνονται δοκιμαστικές μετακινήσεις του μετρό. Κατανοητό. Ο τίτλος που έχουμε δανειστεί και χρησιμοποιήσει αποδίδεται σε εσάς το τέλος, το διέρη και βασίλευε. Ναι, διότι, το διέρη, διότι αυτή η αυτοκαταστροφική, ξέρετε, εφαρμογή αυτού του δόγματος, του βρετανικού καταρχήν δόγματος, αλλά μετά και βαθιά ελληνικού, του διέρη και βασίλευε, ήταν μία από τις κύριες αιτίες η οποία σταμάτησε το έργο εδώ και 3-4 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή οι Θεσσαλονικείς δεν καταφέραμε να ενωθούμε, να συμφωνήσουμε. Υπήρχαν και κάποια άλλα προβλήματα, κύριε Μιλόπουλε, εκεί στο Βενιζέλου που λένε. Επειδή ρωτήθηκα αυτό, για το διέρη και βασίλευε. Κυρία Μιχελιδάκη, και το έργο της Βενιζέλου, ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο χειρισμός του έργου της Βενιζέλου, ήταν και αυτός ένας βαθιά διχαστικός τρόπος. Δηλαδή, γύρω από ένα τεχνητό δίλημα, ή μετρό ή αρχαία, διχάστηκε η Θεσσαλονίκη με τον Δήμο και τους υπόλοιπους φορείς από τη μια μεριά και την τότε πολιτεία. Το έχει λύσει χρόνια πριν με τον εξαιρετικό τρόπο, αυτόν που και εμείς τώρα εφαρμόζουμε, ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται και ένα έργο ανάπτυξης όπως είναι το μετρό, αλλά χρειάζεται και τα αρχαία προκειμένου να αποκτήσει, να ανακτήσει και να αναδείξει την πολιτισμική της ταυτότητα. Άρα, και δηλαδή, να αναδείξει την πολιτισμική της κληρονομιά. Κύριε Μιλόπουλε, ξεκίνησε και τρέχει κιόλας. Πάει και με γοργούς ρυθμούς, όπως λέτε, για να είναι έτοιμο το 20 σε η παράδοση και του. Και θα σας έλεγα, κυρία Μιχελιδάκη, ότι είναι και ένα καλό case study, όπως λέμε, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ενός αναπτυξιακού έργου. Για να κάνουμε μια γέφυρα με αυτά που λέγατε μέχρι προηγουμένως με τον κύριο Λαμπριανίδη. Το μετρό είναι ένα έργο, ένα χαρακτηριστικό έργο ανάπτυξης, το οποίο έχει ξεκινήσει και είναι ένα πρόδρομο έργο, αν θέλετε, για τα έργα της ανάπτυξης τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν, έτσι ώστε η χώρα να ξανατεθεί σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Και λέω ότι είναι έργο ανάπτυξης το μετρό, διότι και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του είναι ένα έργο το οποίο δίνει θέσεις εργασίας, αντιμετωπίζει την ανεργία και δημιουργεί επενδύσεις τοπικά, αλλά κυρίως κατά τη φάση της λειτουργίας του, και αυτό το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς εσείς που ζείτε στην Αθήνα, το έργο του μετρό συμβάλλει και στον τουρισμό και στην ανάπτυξη του τουρισμού και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, μια και αποτελεί ένα. Αλλάζει επίπεδο μια πόλη, κύριε. Αλλάζει επίπεδο μια πόλη. Βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, βελτιώνεται η ποιότητα του περιβάλλοντος. Είναι ο πιο αποτελεσματικός, ξέρετε, τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου, το οποίο οφείλεται στα λεγόμενα θερμοκηπικά αέρια, τα οποία μειώνονται γιατί ακριβώς μειώνεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων. Μάλιστα. Η μείωση των γιο ταχύ αυτοκινήτων που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, με τους 1.600.000 Αθηναίους καθημερινά, να σας δώσω και ένα νούμερο,
Ένας στους τρεις περίπου δηλαδή, ίσως και περισσότερος από ένας από τους τρεις Αθηναίους, χρησιμοποιούν καθημερινά μέσα στα περιστροφιά. Σήμερα, κύριε Μιλόπουλε, που δεν είχε μετρό, ξέρετε τι γινότανε το πρωί στους δρόμους. Έχετε υπόψη, σας δείξαμε έτσι, μια το εικόνα, φαντάζομαι. Το κομφούζιο. Λοιπόν, το να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, βέβαια, κύριε Μιλόπουλε. Να υπάρχει... Ναι. Χωρίς βέβαια να υπάρχει υιοθέτηση ενός επαρχιώτικου, μιας επαρχιώτικης γκρίνιας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Σε προβολή η γραμμή που θα ολοκληρωθεί το 2020 είναι αυτή που σχεδιάστηκε χρόνια πριν. Οι ανάγκες έχουν επικαιροποιηθεί. Για παράδειγμα, να ρωτιέται σήμερα ο κάτοικος Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, θα μπορώ με το μετρό να πηγαίνω στο αεροδρόμιο. Η σύνδεση, κύριε Γιαννούλη, του έργου του μετρό, της υπάρχουσας γραμμής, δηλαδή της Καλαμαριάς με το αεροδρόμιο, είναι ένα έργο το οποίο τώρα εξετάζουμε να εντάξουμε στο πακέτο Juncker. Mm-hmm. Η σύνδεση λοιπόν της γραμμής με το αεροδρόμιο, όπως και η σύνδεση της κεντρικής γραμμής με τις λεγόμενες δυτικές συνοικίες, δηλαδή Νεάπολη, Σταυρούπολη, Θεσσαλονική, καταλαβαίνουν τι λέω, Μενεμένη, Εύωσμο κτλ. Mm-hmm. Είναι τρία έργα ανεξάρτητα, είναι τρεις γραμμές, τις οποίες εξετάζουμε τώρα να εντάξουμε στο πακέτο Juncker, αλλά όχι ως δημόσιο έργο, μια και όπως γνωρίζετε τα δημόσια έργα έχουν μικρή τύχη στις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, αλλά σαν ένα έργο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα οποία είναι έργα προνομιακά για χρηματοδότηση από το πακέτο Juncker. Όχι. Αυτά είναι τα λεγόμενα ΣΔΙΤ, ακριβώς με την εγκυοδοσία που δίνει λοιπόν, το πακέτο Juncker. Κύριε Μιλόπουλε, ας ξεκινήσετε, εν πάση περιπτώσει, 4, να παραδοθεί μια πρώτη γραμμή, να σταματήσει και αυτό το ανέκδοτο στη Θεσσαλονίκη και μετά είναι λογικό. Είπαμε ότι το καλαμπούρι τελείωσε, κύριε Μιχελιδάκη. Λοιπόν, είπαμε εδώ ότι το καλαμπούρι τελείωσε με το μετρό. Κρατάμε το βίντεο. Τώρα πλέον το μετρό προχωρεί και εκτελείται. Θα ευχαριστήσουμε θερμά και κρατάμε το βίντεο. Πρώτο εξάμηνο του 2020 κόβεται το πρώτο εισιτήριο και θα τα ξαναπούμε. Με την ελπίζω να χρειαστεί να τα ξαναπούμε και άλλες φορές μέχρι τότε για να δώσουμε καλές ειδήσεις. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα εμείς πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε εδώ.